Επειδή η ιταλική πολιτική σκηνή κατά τη φιλοσοφία των πεντάστερων του Μπέπε Γκρίλο βρίσκεται κάπου στη ζώνη του Λυκόφωτος, η διαφημιστική καμπάνια του κόμματος για τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών προτείνει την ψήφο διαμαρτυρίας ενάντια στα κόμματα του συστήματος ως αντίδοτο στον κόσμο αλλά Μάτριξ που θα ξημερώσει αν η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά ελέγξουν πολλούς από τους 708 δήμους της Ιταλίας. Η χώρα είναι μια μόρη παρθένα που τη φλερτάρει ο θηλυκός Δράκουλας του παλαιοκομματισμού. Θα ξορκιστεί μόνο αν την τυφλώσει το Ευαγγέλιο της πεντάστερης ελπίδας των Γκριλίνη. Και επειδή ο κινηματογραφικός πολιτικός υπαινιγμός πρέπει να μιλήσει και στα ένστικτα επιβίωσης των Ιταλών, στη διακομόδηση του βασικού ενστίκτου, το επίμαχο σημείο της επικίνδυνης γοητείας των πεντάστερων τυφλώνει στην αλλαγή τους ξενέρωτους παλαιοκομματικούς. Εφιές το διαφημιστικό πόνημα για τους πεντάστερους, που φαίνεται όμως ότι δεν απέδωσε στους μεγάλους δήμους και ιδιαίτερα στη Ρώμη. Η τελική αναμέτρηση στην Ιταλική πρωτεύουσα θα γίνει σε ένα δεύτερο γύρο σε 15 μέρες. Αν μη τι άλλο, η προσέλευση στις κάλπες έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ρεκόρ αποχής. Στη Ρώμη ο ένας στους δύο δεν πήγε να ψηφίσει, διότι το βασικό ένστικτο των Ιταλών προς το ντέρμπι Ρώμα-Λάτσιο υπεκέρασε την αγωνία για το ποιος θα αναδειχτεί κυρδήμαρχος.